Γεια σας, απόψε θα σας δείξω διάφορα στυλό σύριγγα. Πολύ ωραίο που σας σκέφτηκε. Βγαίνουν σε αυτά τα χρώματα που βλέπετε εδώ. Σε λίγο θα τα δείτε και στην πράξη. Πολύ ωραίο, τι άλλο. Εδώ βλέπετε ότι γράφει μπλε. Αυτά που θα δείξω λίγο γράφει μαύρο. Σε τέσσερα χρώματα. Προσοχή αν παραγγείλετε από κάπου. Σου παραγγείλω εδώ. Αν παραγγείλετε, να προσέξετε τι χρώμα είναι η κεφαλή. Όπως βλέπετε δεν είναι μαύρο, δεν είναι μπλε. Πόσα τεμάχια κάνουν στην τιμή και αν λέει random μπορεί να σας έρθει όπως εμένα, δηλαδή να μην σας έρθει κάποιο κόκκινο. Όπως βλέπετε δεν έχω κόκκινο, να σας έρθουν αυτά. Υπάρχουν άλλοι πολιτές όμως, description. Όπως σας είπα υπάρχουν και άλλοι πολιτές, όπως αυτόν εδώ, όπου έχω παραγγείλει δεν έχουν έρθει ακόμα και ελπίζω στο επόμενο βίντεο να σας δείξω και το κόκκινο, γιατί τώρα από τον προηγούμενο πολιτή σε random έρχονται τυχαία και από ό,τι βλέπω το πράσινο που δεν φεύγει κυριολεκτικά έχω γεμίσει στους πράσινους. Είναι και άλλοι. Να βάλουμε και στους μπλε. Μπορώ να πω. Λοιπόν, εδώ ο συγκεκριμένος πολιτής, αλλά μπορείτε να είναι διάφορα, εδώ στο συγκεκριμένο πολιτή θα δείτε το πακέτο έρχεται και τα τέσσερα χρώματα, 3-3-3-3, δεν γράφει random, δηλαδή καλύτερα να θέλετε να βρείτε κάτι, γιατί στο random πολύ πιθανό να έρθουν μόνο πράσινοι. Όπως βλέπετε και σε αυτόν εδώ το χρώμα είναι black. Βλέπετε. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο πολιτή που έχω πάρει, να δείτε τι. Θα δείξουμε και τον τρίτο πολιτή εδώ, ο οποίος πουλάει ένα τεμάχι έναν έναν. Εδώ θα δείτε ότι πάλι το χρώμα είναι random και προσοχή, αν και δείχνει 4 ότι είναι, προσοχή στην περιγραφή, στο description, γιατί όπως θα δείτε εδώ, εδώ είναι μπλε, πάλι είναι random, αλλά γράφει σε μπλε. Δηλαδή πάλι μπορεί να μου έρθει κάποιος πράσινος, κάποιος green, γιατί η red, η κόκκινη είναι πιο όμορφη και δύσκολα τους θέλουν να τις επιλέξετε. Λοιπόν, ας δούμε τώρα αυτοί που έχουμε εδώ πως γράφουνε. Για αρχή θα σας δείξω ζωντανά εδώ καθένα. Αυτός εδώ είναι ο πράσινος. Έχει μέσα το υγρό όπως βλέπετε. Και μετακινείται. Στον μοναδικό γέλο που έχω,
Και εδώ ο μπλε. Και εδώ ο μπλε. Λοιπόν, ας περάσουμε στο να κάνουμε βίδες ένα. Τέλος στοιχεία. Ας κάνουμε αυτόν. Να δείτε πως είναι σε κομμάτια. Λοιπόν, όταν έκανα βίδες, αποτελείται από αυτή τη μητούλα. Το μελάνι με το ελαττηριάκι, αυτό που είναι το πίσω, έχει μέσα αυτό το πραγματάκι, ναι. Και αυτό εδώ που είναι το σώμα, όπως βλέπετε. Αυτά τα κομμάτια είναι. Ας περάσουμε τώρα στο πώς γράφει ο καθένας. Για να δούμε πώς γράφουν. Έχοντας πάρει εδώ ένα της πόλης που έχουμε, πατάς πίσω τον κουτόν. Βγαίνει η μητούλα κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτός γράφει μαύρος. Μια χαρά γράφει. Όπως βλέπετε. Και ξαναπατάς εδώ. Και επιστρέφει. Ωραία είναι, έξυπνο που σκέφτηκε. Του προτείνουμε. Κάνουν περίπου, αν του πάρετε μεμονωμένου, στα 60 λεπτά. Και αν πάρετε πολλού μαζί, μπορεί να σα βγει και 20 λεπτά ο ένα, 20 cents ο ένα. Και πολύ φθηνότερο. Αυτό, αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή, κάντε like. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Και ελπίζω να έρθει ο κόκκινος να σας τον δείξω σε ένα νέο βίντεο. Και όπως είδατε, αυτό είναι το μαύρο μελάνι. Τελευταίο, αυτό είναι μαύρο. Κάτσε ένα τελευταίο πριν φύγουμε. Να σας το δείξω εδώ. Είναι και άσπρο. Δηλαδή ακριβώς πως είναι το μελάνι. Μαύρο. Βλέπετε. Όταν έρθει και ο μπλε που έχω παραγγείλει. Μαύρο. Τούλα. Αυτά από εμένα. Γεια σας.